Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Μεράκι TV. Καταρχάς, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα συγχαρητήριά σας. Και ο Κοσμάκης μας έδωσε πολλά συγχαρητήρια. Ήταν γεμάτο το θέατρο σήμερα. Πώς περάσατε? Ωραία. Εγώ τον Κωστή τον θέλω. Ήταν καταπληκτική. Περισσότερο από ό,τι περιμέναμε. Ήταν τέλειο. Όλα γενικά ήταν τέλεια. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Γελάσαμε. Το χρειαζόμασταν εδώ, στην Αυστραλία. Εδώ στο Σίδνεϊ που είμαστε. Και αυτοί θα γίνουν και διαφημιστές μας. Θα πούνε μετά για το έργο στον κόσμο, στους φίλους τους και θα έχουμε πιο πολύ κόσμο. Είμαστε γεμάτοι βέβαια σήμερα. Και ο κόσμος πέρασε πάρα πολύ ωραία. Είσαστε όμως και λίγο απελπισμένοι μετά από κάτι πράγματα που είχαν συμβεί. Απελπισμένοι στο θέατρο δεν υπάρχουν. Στο θέατρο είμαστε όλοι νταΐδες και νικητές. Τα μέρα σαν κολλά, με κομμένα τα φτερά, μαξιλά το κεφάλι. Και η Βάση έχει πάθει ζημιά στο πλευρό τη και εγώ είμαι ταξιδευμένος. 7 μέρες ταξιδεύω για να έρθω εδώ πέρα. Δεν έβρισκα τον δρόμο. Δεν έβρισκα τον δρόμο, ναι. Ελληναράδες, όχι είμαστε πάλι. Μόνο. Το παλικάρι αυτό μέσα σε 2 μέρες έμαθε το ρόλο. Είναι εδώ. Γιατί σε 2 μήνες. Εμείς. Το παλικάρι αυτό. Ακούς. Πείτε μου τι πάθετε κι εσείς. Εγώ έπαθα πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα ξαναβρέθηκα με το Βουτσά. Δεν υπάρχει τίποτα ωραίτερο να σου συμβεί στη ζωή σου. Πόσα χρόνια συνεργάσαστε μαζί? Είναι ο μεντοράς μου, είναι ο πρώτος μου διδάξας. Εγώ έπαιξα στο θέατρο στο Διασώτου για πρώτη φορά το 70. Πρώτη φορά έκανα πρώτη ταινία μαζί του, πρώτη τουρνέ μαζί του. Στην Ελλάδα βέβαια. Και πρώτη φορά. Και πρώτη Αυστραλία τώρα πάλι μαζί του, δηλαδή. Και η Ελενίτσα από απέναντι. Κώστας Κάλλη. Κώστας. Ναι, είναι διπλή γιορτή. Κωνσταντίνου και Ελένη. Ωραία, μπορείτε να μας πείτε, κύριε Βαλάρη, τι έγινε ακριβώς με το διαβατήριο του κυρίου? Λοιπόν, όπως ερχόμασταν την Τρίτη όλη η αποστολή για να ξεκινήσουμε τις παραστάσεις μας από την Αδελαίδα. Είχαμε ένα ενδιάμεσο stop στο Ντουμπάι, στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, όπου κάποιος είχε την φαϊνή ιδέα να κλέψει το τσαντάκι με το διαβατήριο του Κώστα, με τα φάρμακά του, με χρήματα. Εν πάση περιπτώσει, το συνειδητοποίησε αμέσως μόλις κατεβήκαμε από το αεροπλάνο. Ειδοποιήσαμε τις αρχές. Δεν έκαναν, ξεσκόνησαν το αεροπλάνο, δεν βρέθηκε ποτέ τίποτα γιατί κάποιος το πήρε. Ο Κώστας έτρεξε στην αστυνομία 3 φορές. Όπως ήταν φυσικό, ο Κώστας δεν μπορούσε να περάσει χωρίς διαβατήριο στην Αυστραλία. Και ούτε να φύγει κιόλας πίσω. Τα παιδιά. Μέσα στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, ο Κώστας και εγώ παρέμεινα να τον συνοδεύσω για να επιστρέψουμε στην Αθήνα, αφού κινητοποιήθηκε. Ξέρω αγγλικά. Ξέρω ιερογλυφικά μόνο. Ξέρω μόνο ιερογλυφικά. Δεν ξέρω να πιάσει τη λέξη. Και έτσι δεν ήθελα για να βοηθώ. Σήμερα ήρθε μαζί μου ο Γιάννης, ο γιος του Γρηγόρη, του αφεντικού μας εδώ πέρα. Εντάξει, περάσαμε πολύ ωραία. Και εγώ ξέρω μόνο ιερογλυφικά και δεν. Καταλάβατε. Και αυτή τι ακριβώς είναι? Τα ιερογλυφικά πρέπει να είμαστε μόνοι μας για να σου τα πω. Μία λεπτομέρεια για την Ελένη που θέλω να το πει μόνη της, βέβαια, όχι εγώ. Τι με κοιτάς έτσι, Ελένη? Η Ελένη είναι τα πάντα στο θείασο, εκτός από πολύ μεγάλη και σπουδαία ηθοποιός και με φωνάρα ατελείωτη. Ναι, παρακαλώ εγώ εσάς. Και ο Κώστας τα λέει. Ταιριάζαν μαζί. Ναι. Η Ελένη είχε να λάβει τα ρούχα, τα αυτά μας βοήθησε τα πάντα. Αλλά αυτό που θέλω να ζητήσω συγγνώμη εγώ και όλοι φαντάζομαι από τους σημερινούς θεατές μας είναι ότι ήρθατε την ώρα που κι εμείς ήρθαμε και για πρώτη φορά είδαμε το σκηνικό και το φτιάχναμε εκείνη την ώρα. Και αυτό ήταν η τραγικουίτα της κατάστασης. Ότι εσείς θέλατε να σας μιλάμε και να σας γελάμε και εμείς τρέχαμε και δεν προλαβαίναμε να φτιάξουμε το σκηνικό. Λέω ψέματα, μωρί, πες. Όχι, καθόλου. Έλα, πάρε. Είναι συνθήκες λίγο, βέβαια, συνηθισμένες για τους ηθοποιούς και ειδικά για τις περιοδίες. Ήταν πολύ καινούριο και για μας, η πρώτη μας παράσταση εδώ. Είδαμε για πρώτη φορά το σκηνικό μας. Το προσαρμόσαμε, αφαιρέσαμε, προσθέσαμε. Θες να πεις κάτι? Αφαίρεσες και πρόσθεσες.
Εσύ τα κάνεις όλα. Εντάξει. Ομαδικά, ομαδικά όλα. Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση, μια που ξεφύγαμε εντελώς από τις ερωτήσεις που είχα να κάνω. Το έχουμε αυτό το... Λοιπόν, εδώ στην αγγλικιά γλώσσα λέμε break a leg, πριν βγείτε. Ναι, πριν σπάσει το πόδι σου, όταν το λένε στα αγγλικά, για καλή τύχη να μην σου πέσει χρουσουζιά. Εσείς τι λέτε? Λέμε, όχι φάε, όχι, 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 σκατά, δηλαδή είναι από το γαλλικό merde. Μέρτ. Και ξέρετε γιατί? Παλιά τα θέατρα στη Γαλλία δεν είχαν αμάξια αυτοκίνητα, πηγαίνανε με τις άμαξες και με τα άλογα. Και όσο πιο πολύ κοπριά υπήρχε έξω από το θέατρο, τόσο μεγαλύτερη επιτυχία έχει το θέατρο. Γι' αυτό και λένε οι Γάλλοι, ξεκινάει μια πράξη και λένε Μέρτ. Εύχονται δηλαδή σκατά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλά όλοι, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Καλά.